Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πήρατε τη νίκη, δύσκολη νίκη όπως ήρθε, αλλά κολλήσατε δεύτερη συνεχόμενη νίκη και πάτε στο ρεπό πλέον με καλή ψυχολογία, φαντάζομαι. Εντάξει, είναι το μόνο θετικό που κρατάμε από το σημερινό παιχνίδι, αν με ρωτάς, γιατί δεν ήμασταν καλοί. Χάσαμε το μυαλό μας απέναντι κυρίως στη ζώνη της ΕΘΑ, ενώ ήμασταν απόλυτα προετοιμασμένοι και φάνηκε σε 4-5 φάσεις όταν εκτελέσαμε το πλάνο μας, βρήκαμε εύκολα lay-up. Αλλά δυστυχώς χάσαμε το μυαλό μας και με 20 λάθη και 53% στις βολές, νομίζω το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι η νίκη. Τι θα περιμένουμε από εδώ και πέρα για την Ένωση, τι έχετε ως στόχο σαν ομάδα? Στόχος μας είναι να γίνουμε καλύτεροι στη διάρκεια του ρεπό. Έχουμε πάνω από 20 μέρες να δουλέψουμε και να εμφανιστούμε υγιείς πρώτα απ' όλα, γιατί ο Τζόνς μετά τον τραυματισμό του ακόμα δεν είναι 100%. Να αποκτήσουμε την συνοχή που είχαμε όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και να παλεύουμε κάθε παιχνίδι. Τρομερή εμφάνιση από τον Μάχορτσιτ σήμερα. Έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Όχι μόνο εκτελεστικά, αλλά μοίρασε και πολλές ασίστ. Ήταν εξαιρετικός. Είναι ένα παιδί που καταλαβαίνει το παιχνίδι. Βελτιώνεται μέρα με τη μέρα. Δουλεύει πάρα πολύ και πρωινά και απογεύματα. Με λίγα θεματάκια έχουμε στο κομμάτι της άμυνας. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά με τη διάθεση που δείχνουν θα γίνονται καλύτεροι. Όλοι οι παίχτες καλύτεροι μέρα με τη μέρα.